αντιμέτωποι με ένα απίστευτο σκηνικό βρέθηκαν για πολλωστή φορά κάτοικοι των Γουρνών Τεμένου στο Ηράκλειο, με ένα ακόμη αυτοκίνητο να βρίσκεται κομματιασμένο. Εγώ θα του κάνω εγώ το δικαστήριο. Άκουλε μέσα τώρα. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Τρακάρισμα δεν ήτανε. Ίχνη δεν υπήρχαν. Υπήρχαν μόνο πατουσές από σκύλους. Και όμως δεν πρόκειται για τροχαίο ατύχημα, αλλά για την επιδρομή σκυλιών που κυνηγούσαν γάτα, η οποία έμεινε κρυμμένη στη μηχανή του αυτοκινήτου για να γλιτώσει. Υποθέτω ότι κάποια γάτα τρύπωξε από κάτω και βγήκαν τα σκυλιά που τα αφήνουν 5,5 ώρα το πρωί, 5 να πάνε να κατουρίσουν και κάνανε αυτό το χάλι. Εγώ σας λέω, έχω δύο εγγόνια. Αν το κρατούσε το γατάκι, αυτό το συγκεκριμένο γατάκι το κρατούσε ο εγγονός μου, τι θα λέγαμε σήμερα? Και δεν το άφηνε, φυσικά δεν το άφηνε στο σκυλί να το φάει. Εγώ έχω σκυλί στο σπίτι μου. Τα αγαπώ τα ζώα, δεν έχω θέμα με τα ζώα. Εγώ δεν έχω θέμα με αυτούς τους ασυνείδητους. Εγώ είμαι άνεργη, πείτε μου τι θα κάνω. Τα σκυλιά, τα οποία σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής είναι δεσποζόμενα, ξύλωσαν το προφυλακτήρα, τα φανάρια, το ψυγείο, ακόμη και τις καλωδιώσεις, προσπαθώντας να φτάσουν μέχρι τη γάτα, αφήνοντας πίσω τους ένα αυτοκίνητο κυριολεκτικά διαλυμένο. Οι εικόνες που αντίκρισαν το πρωί είναι αποκαρδιωτικές. Τα καλώδια, τα φώτα, τον προφυλακτήρα τον μασίσανε, το ψυγείο. Κι εγώ είμαι φιλόζωη. Κι εγώ τσιτσκότα μου και τα κατσικάτσια μου, αυτά που μεγαλώνω ούτε δεν τα τρώγω. Δεν πρόκειται να βάλω μασέρ να σφάξω κότα ή κουνέλι. Ήρθανε, καταφάγανε τα μάξια, το στείλαμε στην αστυνομία, λέει τι μας θέλετε, λέει. Σύμφωνα με τους ίδιους, είναι το πέμπτο πανομοιότυπο περιστατικό που σημειώνεται στη συγκεκριμένη περιοχή, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση, αφού κανείς δεν αποζημιώνει τις ζημιές στα αυτοκίνητα, αλλά και την απώλεια οικώση των ζώων. Να το. Αυτά τα άλλαξα όλα. Αυτό είναι καινούριο. Είναι δεμένα με τα ράπερ. Δεν έχω. Δεν έχω. Έτσι. Κάτι πρέπει να κάνετε. Οι ίδιοι δεν στρέφονται, όπως λένε, σε καμία περίπτωση σε βάρος δεσποζόμενων ή αδέσποτων. Όμως η κατάσταση που περιγράφουν χρήζει παρέμβασης για την προστασία όλων. Πρέπει να φτάσουμε σε έσχατο σημείο, δηλαδή να έχουμε τραυματισμό ή σοβαρό πρόβλημα υγείας ανθρώπου, παιδιού που είπε τα εγγόνια της η κυρία ή οτιδήποτε άλλο, για να ευαισθητοποιηθεί όλη η κοινότητα ή ο Δήμος και όλοι οι φορείς.